Διοργανώνουμε σήμερα ένα μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Αγρότικα για να αναδείξουμε τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που είναι το μεγάλο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα, οι οποίες παρόλα αυτά φτάνουν 5, 6 και 10 φορές ακριβότερο στη λαϊκή κατανάλωση. Άρα, όλους μας εκμεταλλεύονται στις πλάτες μας και κερδοσκοπούν σε βάρος μας. Θέλουμε να αναδείξουμε ότι υπάρχει δύναμη, υπάρχει προοπτική και αυτή η προοπτική είναι ο αγώνας μας, είναι ο κοινός αγώνας των αγροτών, των κτηνοτρόφων μαζί και με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, γιατί η ακρίβεια μας αφορά όλους. Και να μπορέσουμε τα αιτήματα που έχουμε, που είναι αιτήματα επιβίωσης, να γίνουν πραγματικότητα, να προσπάσουμε και κατακτήσει από την κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω των κινητοποιήσεων. Σήμερα είναι μια κλιμάκωση προηγούμενων κινητοποιήσεων που έγιναν για μια σειρά προϊόντα και σε μια σειρά περιοχές της χώρας. Και θα συνεχίσουμε και με πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα. Εμείς πιστεύουμε στη δύναμη του αγώνα, ό,τι κερδίσαμε το αποτέλεσμα των αγώνων και καλούμε και τους αγρότες να πιστέψουν σε αυτή τη δύναμη και να συμμετέχουν, γιατί η ζωή τους εξαρτάται από τα χέρια τους, από τη δική τους προσπάθεια και από κανέναν που παρουσιάζεται ως σωτήρας και ότι μπορεί να μας σώσει. Δυστυχώς, όπως είναι σήμερα η κατάσταση, αρκετοί συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν του χρόνου, δεν έχουν το εισόδημα για να κάνουν τα καλλιεργητικά έξοδα και γι' αυτό σήμερα επιβάλλεται με αφετηρία την Αγρότικα η κινητοποίηση μας στο επόμενο διάστημα να πιέσουν την κυβέρνηση ώστε να δοθεί κάλυψη του χαμένου εισοδήματος, να μειωθεί το κόστος παραγωγής ουσιαστικά και όχι με τα ψίχουλα που μας πετάνε και να υπάρχουν τιμές που να καλύπτουν αυτό το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν ένα εισόδημα να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να καλλιεργούμε τα χωράφια μας. Κύριε Μαρούντα, έρχονται βαρύς χειμώνας, βγαίνουν οι αγρότες? Δεν βγαίνουν, όχι. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά γιατί διπλασιάστηκε σχεδόν το κόστος παραγωγής και οι τιμές μας είναι σε όλα τα προϊόντα και ιδιαίτερα απορροκυπευτικά, απειλουργικά, ό,τι έχει να κάνει με φαγόσιμο. Είναι πολύ χαμηλές, άσχετα αν φτάνουν πολύ ψηλά στη λαϊκή κατανάλωση. Είναι σημαντικό πρόβλημα γιατί δεν έχουμε εισόδημα. Είμαστε κάτω από το κόστος παραγωγής που πουλάμε τα προϊόντα ή τα πουλάμε σε ανοιχτές τιμές. Οπότε, αν δεν στηριχθεί με προγράμματα και με χρήματα από την κυβέρνηση, αυτή η χρονιά δεν βγαίνει. Με συγκατάθεση των ομοσπονδιών και των αγροτικών συλλόγων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλληλείς και οι μελισσοκόμοι όλης της Ελλάδας ερχόμαστε εδώ στην Αγρότικα για να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο πλάνος και τα οποία οδηγούν δυστυχώς στην εξαθλίωση και στο μαρασμό μεγάλου μέρους του αγροτικού πληθυσμού και κτηνοτροφικού πληθυσμού. Το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι τεράστιο, με το πετρέλαιο στα 2,20 και το ηλεκτρικό ρεύμα 3 φορές επάνω σε σχέση με πέρυσι, με τα λιπάσματα να έχουν πάρει 2 και 3 φορές επάνω, τα αγροεφόδια το ίδιο και οι τιμές των αγροτικών προϊόντων να καταραίουν, είναι δύσκολο έως αδύνατο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να παραμένουμε βέβαια στα χωριά μας και στα σπίτια μας. Παρατηρούμε ότι οι αγρότες πουλούν στην ΑΝΤ και τα βλέπουμε στα μίνι μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ, στις διάφορες αγορές ακριβά. Τι γίνεται? Μεγάλες αλυσίδες. Αυτό ακριβώς το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι, ότι οι αγρότες δυστυχώς τα προϊόντα τους είναι ξεφτιμισμένες οι τιμές. Να σας φέρω παραδείγματα ότι ειδικά τα φρούτα που λένε από τον αγρότη 25 και 30 λεπτά και φτάνουν σε όλους εμάς 2 ευρώ, 1,80, 2,20 κτλ. Αυτό δείχνει ότι δεν παίζει ρόλο ο αγρότης και το κόστος παραγωγής του αγρότη. Ίσα-ίσα και ο αγρότης μπαίνει μέσα, αλλά και σαν καταναλωτές όλοι μας δυστυχώς δεν μπορούμε να απολαύσουμε φθηνά αγροτικά προϊόντα. Άρα εδώ γίνεται μια ισχυροκέρδεια και αυτό καλούμε από την κυβέρνηση να παρέμβει και να σταματήσει αυτή την ισχυροκέρδεια. Δεν είναι δυνατόν και ο αγρότης να κάνει και ο καταναλωτής να μην μπορεί να αγοράσει αυτά τα φρούτα.